Να αλλάξουμε λίγο θέμα και να δούμε όπως κάνουμε πάντα ιδιαίτερες προσπάθειες που ακόμα και πίσω από το προφανές κρύβουν το κάτι περισσότερο. Θα συνδεθούμε με το Loukoumi Bar. Εκεί μας περιμένει η υπεύθυνη του καταστήματος vintage ενδυμάτων, η κυρία Πολίνα Κοσμοπούλου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την σύνδεση και μουσική σύνδεση για να μας ευθυμίσετε λίγο. Να μας εξηγήσετε λίγο τι γίνεται στο Loukoumi Bar από την άποψη του vintage ρουχισμού και τι επιδιώκετε μέσα από αυτή την κίνηση. Ωραία. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στο Δέντρο Art Shop, που είναι ένα κόνσεπτ του Loukoumi Bar. Είναι ένας πολυχώρος ουσιαστικά που φιλοξενεί το Vintage Shop, που μπορείτε να δείτε. Κυρίως φιλοξενούμε second hand κομμάτια, τα οποία είναι όλα πλημμένα, αποστηρωμένα και το καθένα έχει το δικό του πιστοποιητικό. Mm-hmm. Επίσης, θέλουμε ουσιαστικά να δείξουμε στον κόσμο ότι μια τέτοια κίνηση, το να αγοράσεις δηλαδή ένα second hand ρούχο, το οποίο έχει μεγάλη αξία είτε συναισθηματική, είτε επειδή είναι διαχρονικό στο χρόνο, mm-hmm. Μπορεί να, μαζί με την δικιά μας αίσθηση της μόδας, να το εντάξουμε στην καρταρόμπα μας. Τώρα, κυρία Κοσμοπούλου, πρέπει να εξηγήσουμε ότι πέρα από τις επιταγές της μόδας, που πράγματι έχουμε δει πολλές φασιονίστας να ασχολούνται με τον κλάδο των vintage ενδυμάτων, ρούχων, αξεσουάρ, υποδημάτων. Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο, έτσι, γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο υπάρχει πολύ μεγάλη εξοικονόμηση πόρων και όχι μόνο. Ακριβώς. Με τα vintage κομμάτια, ουσιαστικά τα second hand, βοηθάμε στην ανακύκλωση της γης, δηλαδή σώζουμε ουσιαστικά τη γη, γιατί το να πετάξουμε ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να φορεθεί, δεν έχει χαλάσει, μπορούμε να το ανακυκλώσουμε έτσι ώστε να έχουμε λιγότερη ρήπανση για το περιβάλλον μας. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο οι Έλληνες και ποιες ηλικίες έχουν μπει στη λογική του να επιλέξουν ένα vintage ρούχο σε σχέση με ένα καινούριο και τις σας λένε όσοι σας επισκέπτονται. Κατά κύριο λόγο το second hand και το vintage είναι λίγο πιο διαδεδομένο στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι γενικότερα αναπτύσσεται πάρα πολύ και έχουμε δει κυρίως τα άτομα σε ηλικία από 18 μέχρι 30 να το έχουν αγκαλιάσει. Οι μεγαλύτεροι είναι λίγο διστακτικοί, mm-hmm. αλλά ωστόσο όταν μπαίνουν μέσα σε ένα τέτοιο μαγαζί και βλέπουν ρούχα τα οποία τα είχαν και αυτοί όταν ήταν νέοι, νιώθουν πάρα πολύ οικεία, οπότε αυτό τους προδιαθέτει να τα αγοράσουν και να θυμηθούν την ηλικία τους παλιότερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Κοσμοπούλου, στην πλατεία Αβυσσινίας, λοιπόν, στο Μοναστηράκι. Μια πολύ καλή και διαφορετική επιλογή. Ελάτε έτσι, λοιπόν, που πήραμε και λίγο τα πάνω μας να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.